Έλα, Σπύρο, θα αργήσεις για το γραφείο, μα τι κοιτά. Ποια είναι αυτή? Βάνα Μπάρμπα, φοβερή γυναίκα, εδώ και... Ναι, σιγά. Όχι σιγά, όχι σιγά, κοιτά το κορμί. Καλό είναι. Καλό είναι. Κακό είναι τότε. Κακό είναι αυτό το κορμί, τώρα τι λες. Ούτε καλό, ούτε κακό, τι είναι. Τέλειο είναι, κορίτσι μου, τέλειο. Τέλειο, σιγά το τέλειο. Για κοίτα εδώ και να πες μου τι δεν σ' αρέσει, για πες. Τι δεν, μα περίμενα, μα θέλω, εγώ δεν σου βρω ελάττωμα. Ορίστε, φρύδια είναι αυτά. Α, τα φρύδια δεν σ' αρέσουν. Γιατί με αυτά τα φρύδια ξέρεις πόσους άντρες έχει ρίξει αυτή. Ναι, καλά, και εγώ με τα δικά μου φρύδια, άμα θέλω, ρίχνω άντρες. Εσύ καλά, εσύ είσαι στο δικό σου κόσμο. Γιατί δηλαδή, άμα θέλω, εγώ δεν μπορώ να ρίξω άντρα. Σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας, μην βγει παρά έξω. Εσύ μόνο με το χαρακτήρα που έχεις δεν μπορείς να σε πλησιάσει άντρας. Άσε η εμφάνιση, καλά. Σπύρο με φύγεις. Καλά. Λοιπόν, πάω στο γραφείο. Και φτιάξεις τίποτα για το μεσημέρι να φάμε, ε. Τίποτα δεν θα φτιάξω. Και πόσο θα μείνετε στο θείο σας? Μια εβδομάδα. Τι, ήρθατε να κάτσουμε μαζί τώρα, εντάξει, δεν με πειράζει, να κάτσουμε. Μόνοι σας μένετε εδώ? Μόνοι μου, όχι, δυστυχώς, όχι μόνοι μου, όχι. Ο κύριος που έφυγε ποιος ήταν? Ο κύριος που, ο άντρας μου ήταν, αλλά εσείς μην δίνετε σημασία, σαν να μην είναι. Είστε πολύ, πώς σας το πω, ναζού. Τι και σας αρέσω εγώ τώρα? Α, μην μου μιλάς στον πληθυντικό. Τέλος, άστο αυτό, παιδί μου, σ' αρέσω. Πολύ. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι άμα θέλω εγώ μπορώ να ρίξω, ας πούμε, έναν άντρα? Φυσικά. Η Βάνα Μπάρμπα, σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Σ' αρέσει, ε. Τι να κάνω, θα το καταπιώ κι αυτό.